όπως τα ενθυμίστε, είχαμε μείνει στο περασμένο μας θέμα στο σημείο των σχέσεων μεταξύ των δύο θηρίων, του πρώτου θηρίου που είναι ο Αντίχριστος και του δευτέρου θηρίου που είναι ο ψευδοπροφήτης και που συμβολίζεται εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το πρώτον θηρίο με τα 10 κέρατα και το δεύτερον θηρίο, και το δεύτερον θηρίο το οποίο συμβολίζεται με τα 2 κέρατα τα οποία είναι υπομορφήν κρυού, δηλαδή ένα ήμερον ζώων, 2 μονοκέρατα με την μορφή του κρυού. Ποια όμως η σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά θηρία, του ψευδοπροφήτου δηλαδή και του Αντιχρίστου? Σας είχα πει ότι είναι ο πρόδρομος του Αντιχρίστου ο ψευδοπροφήτης, και τούτο σαν απομίμηση του προδρόμου του Χριστού, του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο σκοπός δια τον οποίον έρχεται ο ψευδοπροφήτης είναι να ανοίξει το δρόμο να προσκυνηθεί ο Αντίχριστος και δι' αυτού ο διάβολος, δηλαδή η θεοποίηση του Αντιχρίστου και η θεοποίηση του Σατανά. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Υπάρχει όμως ακόμη ένα σημείο. Όπως θα γνωρίζετε, ότι και μόνος ο συμβολισμός δείχνει ότι ο Αντιχριστός έρχεται με μία δυναμική μορφή. Τα 10 κέρατα, το κέρατο πάντοτε είναι το σύμβολο της δυνάμεως, έρχεται με μία δυναμική μορφή με σκοπό να υποτάξει και να καταστρέψει τους πιστούς και τους δειλούς. Αλλά αυτός ο τρόπος οπωσδήποτε δεν είναι και απόλυτα 100% αποτελεσματικός. Γι' αυτό το λόγο θα έρθει και με έναν άλλον τρόπο, τον τρόπο της πλάνης, που θα δίδει κλαδί ελέας και ειρήνης, και τον ρόλο αυτόν θα τον παίξει ο ψευδοπροφήτης. Συνεπώς έρχεται και με την μορφή την άλλη, την ειρηνική. Αυτό συμβολίζουν τα 2 κέρατα του κρυού, δηλαδή έρχεται ως πρόβατον. Αυτές οι δύο μορφές του Σατανά, η δυναμική μορφή και η μορφή της πλάνης και της αφελίας και της απλότητος, η ειρηνική δηλαδή μορφή, αυτές οι δύο μορφές δρούν διαρκώς μέσα στην ιστορία, σε κάθε εποχή και σε κάθε γενεά. Αυτό σας το λέγω κάθε φορά και θα το λέγω συνεχώς, για να μην νομίζετε ότι αυτά είναι μέλλοντα γενέστε και ότι από μας απέχουν και δεν έχουν συνεπώς με μας καμία σχέση. Θα σας ξαναπώ άλλη μια φορά εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ο Αντίχριστος ακούσατε ότι έρχεται και τώρα υπάρχουν πολλοί Αντίχριστοι. Συνεπώς και ο Αντίχριστος έρχεται και υπάρχουν οι Αντίχριστοι, και ο ψευδοπροφήτης έρχεται, γιατί και αυτός είναι πρόσωπο, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, την ταυτότητά του, αλλά πολλοί ψευδοπροφήτες υπάρχουν στην εποχή μας. Και συνεπώς το μυστήριο της ανομίας διαρκώς ενεργείται σε κάθε εποχή και σε κάθε γενεά. Μάλιστα,
αν θέλετε. Η πρώτη, η δυναμική μορφή του Αντιχρίστου, σας είπα, δρά ως εξουσία, ενώ η δευτέρα μορφή του ψευδοπροφήτου, δρά ως ιδεολογία. Το ακούσατε? Υπογραμμίζω, ως ιδεολογία, ως αίρεσης, πάντως με πνευματική διάσταση. Ο ψευδοπροφήτης σε κάθε εποχή, πράγματι. Η αποστολική γενεά αντιμετώπισε τον Αντίχριστον εις το πρόσωπο του Νέρονος, του διώκτου των χριστιανών. Τον δε ψευδοπροφήτη η αποστολική γενεά τον αντιμετώπισε εις την αίρεση των Νικολαϊτών, που σχετικά γράφει και ο Απόστολος Παύλος, χωρίς όμως να τους ονοματίζει, προφητεύοντας για αυτούς, ήδη υπήρχαν. Αλλά προπαντός Ευαγγελιστής Ιωάννης στις επιστολές του και μάλιστα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, όταν γράφει τις επιστολές προς τον άγγελον των επίσκοπων της Εφέσου, της Περγάμου, των Θυατήρων, που ήδη έχουμε αναλύσει, που λέγει εκεί ο Θεός, ο Χριστός, ότι μισεί τους Νικολαΐτας και τα έργα τους. Η εποχή του Μεγάλου Αθανασίου ανεγνώρισε και αυτήν τη δυναμική μορφή του Αντιχρίστου εις το πρόσωπο του Διοκλητιανού και τον ψευδοπροφήτη εις τον Άριον. Αργότερα ο Αντίχριστος έδρασε δια του Μωάμεθ ως δυναμικών πρόσωπων του Αντιχρίστου. Μάλιστα σας θυμίζω τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, που πέρυσι μου είχατε υποβάλει μία αναπορία, πως ο Άγιος Κοσμάς λέγει ότι ο Αντίχριστος ήλθε, γιατί βλέπει τον Αντίχριστο εις τον Μωάμεθ. Είναι αυτοί οι Αντίχριστοι που έχουν έρθει και έρχονται διαρκώς και είναι πρόδρομοι του Κυρίου Αντιχρίστου. Βλέπει λοιπόν και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός εις το πρόσωπο του Μωάμεθ τον Αντίχριστον, του Μωάμεθ τίνος Μωάμεθ, όχι απλώς τον Μωάμεθ ο οποίος είναι ο ιδρυτής της ομονίμου θρησκείας, αλλά και κυρίως στο πρόσωπο του Μωάμεθ του Πορθητού, ο οποίος με τις επιτυχίες του εις των χριστιανικών κόσμων, τις κατακτητικές, προσπάθησε να εξαπλώσει τον Ισλαμισμό, τον Μωάμεθανισμό και να καταργήσει των χριστιανισμών. Ύστερα είναι γνωστό ότι οι επιτυχίες των Αράβων καθόλων το μήκος της Βορείου Αφρικής έως της Ισπανίας επέφερε το ξεκλείδισμα των εκκλησιών, πιθανότατα οριστικός μέχρι Δευτέρας Χριστού Παρουσίας. Οι περίφημες εκείνες εκκλησίες της Βορείου Αφρικής, της Καρχιδόνος κλπ, σήμερα δεν υπάρχουν και είναι, σας είπα, ζήτημα εάν ποτέ ξαναυπάρξουν οι εκκλησίες αυτές. Ως ψευδοπροφήτην δε και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, αλλά και πράγματι έτσι το κρίνουμε και το βλέπουμε, ποιος λέτε να είναι, όσο και αν θα έμοιαζε το πράγμα ότι θα μιλούσαμε με κάποιον φανατισμόν, αν και πάλι σας το έχω πει σε ένα προγενέστερο θέμα μας, είναι ο Πάπας. Ποιος Πάπας? Είναι ο δυτικός χριστιανισμός, ο οποίος επιφέρει την πλάνη και την αίρεση ή την οθεία του χριστιανισμού με σκοπό την ματέωση της σωτηρίας των ανθρώπων. Στους καιρούς μας ο Αντίχριστος δρά με τα αντίθεα και αντιχριστιανικά κοινωνικά συστήματα ή ακόμη και κράτη
που χρησιμοποιούν μεθόδους εξοντώσεως της Εκκλησίας, μάλιστα κατ' επιστήμη. Ο ψευδοπροφήτης δρά με τις ποικιλώνυμες αιρέσεις, όπως είναι ο χιλιασμός ή ο οικουμενισμός ή οτιδήποτε άλλο προσφέρεται σαν αίρεση και νοθεία του χριστιανικού πνεύματος. Αλλά αυτά τα στοιχεία θα παρακαλέσω πάρα πολύ να τα προσέξουμε. Όταν βλέπει κανένας πως ενεργούν και δρούν οι άνθρωποι, οι φοβερές αντίθετες δυνάμεις μες στην ιστορία και πως υποκύπτουν οι άνθρωποι. Αλλά ας προχωρήσουμε. Και ποιή σημεία μεγάλα και πυρ είναι εκ του ουρανού καταβαίνει στην γη ενώπιον των ανθρώπων. Στίχος 13 του κεφαλαίου 13. Και κάνει ο ψευδοπροφήτης μεγάλα σημεία, δηλαδή θαύματα. Ακόμη κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό μπροστά στους ανθρώπους. Από τον στίχο αυτόν έως τέλους του κεφαλαίου, του 13 κεφαλαίου, γίνεται μία επεξήγηση των όσων ήδη επεξηγήθησαν. Μία περισσότερα επεξήγηση. Μάλιστα, από του 13ου στίχου που τώρα αναλύουμε έως του 15ου στο πρώτο ημιστίχιο περιγράφονται όσα παραπλανητικά δια της πυθούς θα ενεργήσει ο ψευδοπροφήτης. Από τον στίχο 15 δεύτερον ημιστίχιον έως τον στίχο 17 του κεφαλαίου αναφέρονται όσα θα ενεργήσει ο ψευδοπροφήτης αναγκαστικά, δηλαδή τα θαύματα, τα μεγάλα και μάλιστα σημείων από τον ουρανό που εζήτησαν και οι Φαρισαίοι έως εξαναγκασμών με απειλή αυτή την ίδια τη ζωή των ανθρώπων. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό ο ψευδοπροφήτης. Πραγματικά είναι ένα θαύμα αυτό, πολύ μεγάλο. Οι Φαρισαίοι, όπως τα ξέρετε, ζήτησαν σημείων από τον ουρανό για να βεβαιωθούν ότι ο Ιησούς, ο ιστορικός Ιησούς, είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Μεγάλα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης ήδη διαναδώσουν μαρτυρίαν της ταυτότητός των, έδωσαν σημεία ή του ουρανού ή του άδου. Σας είπα ότι τα σημεία είναι τρία, τα θαύματα είναι σε τρεις τομείς, ή στον ουρανό, ή στην γη, ή στον άδειο. Ο ουρανός, όπως επί παραδείγματι ο Μωυσής κατέβασε μάνα από τον ουρανό 40 ολόκληρα χρόνια. Το σημείο αυτό το τεράστιο, το μεγάλο, τα οποία βεβαίως πάντα εργάζεται ο Θεός. Ο προφήτης Ηλίας κατέβασε πύρ από τον ουρανό για να κατακάψει την θυσία επάνω στο Καρμήλιον όρος, αλλά και για να κατακάψει τους εκείνους τους πεντηκοντάρχους που ήρθαν να τον συλλάβουν. Ακόμη θαύμα βάθους είναι μία ανάσταση νεκρού, που και ο προφήτης Ελισαίος και ο προφήτης Ηλίας έδωσαν το θαύμα αυτό του βάθους ανάστασης νεκρού. Θαύματα δε επιφανίας, θα λέγαμε, της γης είναι η θεραπεία ενός ασθενός. Αυτά λέγονται θαύματα επιφανίας, δηλαδή επί της γης. Οι Εβραίοι λοιπόν ζήτησαν όχι θαύματα που έκανε ο Χριστός, όπως θεραπείες ασθενών, αναβλέψεις τυφλών και διεκ γενετής και ό,τι άλλο, ζήτησαν θαύμα από τον ουρανό. Θα μου πείτε, έδωσε θαύματα βάθους, ανέστησε νεκρούς. Οι άνθρωποι όμως ήσαν κακόπιστοι και ζήτησαν και θαύμα ύψους, και ο Κύριος
τους είπε, ζητάει αυτή η γενναία θαύμα, θαύμα ζητά. Δεν θα σας δώσω παρά μόνο το σημείο του Ιωνά, το οποίο είναι και εις τους τρεις τομείς, διότι ο Χριστός απέθανε, ετάφη, κατέβηκε στον Άδη, ανήλθε από τον Άδη, ανέστη και ανελήφθη στον ουρανόν. Αυτό λέγει το σημείο μόνο θα σας δώσω, το σημείο του Ιωνά. Παρά τα αυτά, οι διατεθειμένοι να μην πιστέψουν δεν επίστευσαν και μέχρι σήμερα έχουν μείνει στην απιστία τους. Όμως αγαπητοί μου, ο ψευδοπροφήτης θα είναι πάρα πολύ πρόθυμος να τους δώσει σημείο από τον ουρανό, και τούτο θα είναι το να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό. Τούτο θα το κάνει κατά απομίμηση των παλαιών προφητών, αλλά και το σπουδαίο, ως αντίπραξη εις τους δύο προφήτες που θα υπάρχουν τότε, τον προφήτην Ηλίαν και τον προφήτην Ενόχ, οι οποίοι θα έλθουν να κηρύξουν μετάνοια και θα κατεβάσουν και εκείνη η φωτιά από τον ουρανό, και τότε ο ψευδοπροφήτης θα αντιπαραταχθεί εις την ενέργεια των δύο προφητών για να αποδείξει εις τον κόσμο ότι οι δύο προφήτες δεν είναι από τον Θεό και ότι και ο ίδιος δύναται να κάνει το ίδιο θαύμα. Ξέρετε τι θα γίνει? Ό,τι ακριβώς συνέβαινε με τον Μωυσέα ενώπιον του Φαραώ, διότι αυτά τα παλαιά είναι τύποι μελώντων γενέσθε, και τότε όταν ο Φαραώ είδε τα θαυμάσια του Μωυσέως, το πρώτο θαυμάσιο ήταν όταν την ράβδο που κρατούσε την ποιμενική, ο Μωυσής κατ' εντολή πάντα του Θεού την έριψε κάτω και έγινε φίδι. Τότε εκάλεσε ο Φαραώ, έντρομος βεβαίως προ αυτού του θαύματος, εκάλεσε τους μάγους του και έκαναν το ίδιο και εκείνοι. Έριξαν ο καθένας το ραβδί του χάμου και έγιναν φίδια. Ο Μωυσής έπιασε την ουρά του φιδιού και έγινε πάλι μπαστούνι ράβδος. Όμως δεν μπόρεσαν να κάνουν οι μάγοι τα δικά τους μπαστούνια να τα κάνουν ράβδος, δηλαδή να τα κάνουν πάλι ραβδιά από φίδια που είχαν γίνει. Ωστόσο όμως εσκληρύνθη η καρδιά του Φαραώ. Τα ονόματα των κυριωτέρων εκ των μάγων μας διασώζει κατά παράδοση των Εβραίων ο Απόστολος Παύλος: Ιαννής και Ιαμβρής, όπως λέγει, αντιστάθηκαν στην αλήθεια που προσέφερε ο Μωυσής τότε. Ο Ιαννής και ο Ιαμβρής, οι δυο αυτοί μάγοι, έτσι θα αντιστέκονται στην αλήθεια οι ψευδόχριστοι, οι ψευδοπροφήτες και οι αντίχριστοι όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Αλλά ο Κύριος μας ειδοποιεί, μας λέγει Ματθαίος 24,24, εγερθίσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, ιδού προήρηκα ημίλη. Θα σηκωθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θα δώσουν σημεία, δηλαδή θαύματα μεγάλα και τέρατα, δηλαδή θαύματα τεράστια, για να πλανήσουν αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προήρηκα ημίν. Κοιτάξτε αυτή την φρασούλα. Να, σας το προείπα. Δηλαδή σας ειδοποιώ. Σας έχω ήδη ειδοποιήσει. Αλίμονος στους πιστούς εκείνους που δεν θα γνωρίζουν τις παραγγελίες του Χριστού. Ο
καθηγητής και ακαδημαϊκός, ήδη μόλις αποθανών, Παναγιώτης Μπρατσιώτης, ο οποίος ερμηνεύει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι ο μόνος στην εποχή μας που υπομνημάτισε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αναφέρει τα εξής πράγματα: ότι τα μνημονευόμενα θαύματα του ψευδοπροφήτου μπορούν να συσχετιστούν διαμέσου των αιώνων, λέγει, μετά Χριστόν, με τα θαύματα της επιστήμης, της τέχνης, της τεχνικής, που κατέληξαν στην θεοποίηση ορισμένων ανθρώπων, του πολιτισμού ή της ανθρωπίνης λογικής. Θα ήθελα να μείνω σε κάποια μικρή ανάλυση των όσων λέγει εδώ στο σημείο αυτό ο Μπρατσιώτης. Πράγματι, σήμερα και η επιστήμη και η τεχνική, όχι το λιγότερο και η τέχνη, έχουν θεοποιηθεί. Όταν λέμε σήμερα τέχνη, με τον γενικό χαρακτηρισμό, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Προσέξτε με, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Γενικά, η τέχνη που παρουσιάζεται με αυτές τις εκδηλώσεις τις πολιτιστικές. Όλα αυτά ενεργούν κατά έναν θαμβωτικό τρόπο στα μάτια των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι τόσο πολύ εκπλήσονται, ώστε να δημιουργείται μία πεποίθησή τους επάνω σε αυτά. Όταν επί παραδείγματι βλέπουν ότι η επιστήμη επιτυγχάνει ετούτο και εκείνο, ή η τεχνική επιτυγχάνει ετούτο και εκείνο, δημιουργείται μία υπεραισιοδοξία ότι θα επιτύχει και άλλα και άλλα, ώστε να μην έχουμε πλέον ανάγκη από τον Θεό. Όταν επί παραδείγματι, ήδη από τον περασμένο αιώνα, αλλά δεν είναι σε όλων των αιώνων, ξέρετε, μετά Χριστόν, που καλλιεργήθηκε η επιστήμη προπαντός τους δύο τελευταίους αυτούς αιώνας, προπαντός τον 19ο και τον 20ο αιώνα, όταν βλέπουν τα σπρόδους επί παραδείγματι της ιατρικής, ξέρετε τι λέγουν? Δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό, έχουμε την ιατρική επιστήμη. Τι θα πει να καταφύγω εις τον Θεό, εις την Εκκλησία? Έχουμε την ιατρική επιστήμη. Και βλέπετε, στη συνείδησή τους οι άνθρωποι θεοποιούν την επιστήμη ή θεοποιούν την τεχνική καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Ότι δεν έχουμε ανάγκη, τι θα πει, θα βρέξει ή δεν θα βρέξει? Γιατί να κάνουμε λιτανία εις τον Θεό? Θα έχουμε τον τρόπο να ρυθμίζουμε εμείς τις καιρικές συνθήκες. Τώρα κατά πόσο το πετύχαμε, άλλη παράδειγμα. Και εμείς θα ρυθμίζουμε τα πάντα, ώστε να αντικαταστήσουμε τον Θεό. Δεν έχουμε ανάγκη του Θεού. Αυτό είναι μία θεοποίηση της τεχνικής και της επιστήμης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πίσω από όλα αυτά θεοποιείται ο ανθρώπινος λόγος, η ανθρωπίνη λογική. Έχουμε τον θείον λόγον και τον ανθρώπινον λόγον. Λόγος θα πει λογική. Εδώ απορρίπτουμε τον θείον λόγον, που είναι ο Υιός του Θεού, ο ενανθρωπίσας, ο Ιησούς Χριστός, και ανακηρύσουμε σε Θεό τον ανθρώπινο λόγο, ή την ανθρωπίνη λογική, η οποία θα επιτύχει τα πάντα και θα είναι η παντοδύναμη, θα είναι το κέντρο του παντός, η ανθρωπίνη λογική. Εάν λοιπόν σήμερα μπορούμε να λέμε ότι η επιστήμη κάνει θαύματα, να τα θαύματα του ψευδοπροφήτου, και κάπως πιο χειροπιαστά, όταν λέμε ότι θα αποδείξουμε ότι σιγά σιγά μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν άνθρωπο. Αφού λοιπόν μπορούμε να κατασκευάσουμε έναν άνθρωπο, τότε δεν έχει έννοια πια ο Θεός Δημιουργός ή η έννοια της ψυχής και άλλα πράγματα, αφού μπορούμε να φτιάξουμε έναν άνθρωπο. Ή ακόμη, παρότι είναι θεωρία και δεν είναι επιστημονική αλήθεια, προσπαθούμε, αποπειρώμεθα να αποδείξουμε, αλλά δεν έχει αποδειχθεί αυτό, γι' αυτό παραμένει θεωρία και δεν είναι επιστημονική αλήθεια,
ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκον. Και αν κατάγεται από τον πίθηκον και έφτασε στην τελική του μορφή εξελικτικά εκεί που έφτασε, τότε δεν είναι υπεύθυνον όν. Δεν είναι μια ύπαρξη υπεύθυνη έναντι κανενός, ούτε έναντι του Θεού, ούτε έναντι των συνανθρώπων του. Διότι αφού είναι ζώων εξελιγμένων, ποια η ευθύνη? Ένα ζώο τι ευθύνη έχει? Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να βγάλουμε την έννοια της ευθύνης, την έννοια της ενοχής έναντι κίνος. Ο άνθρωπος μόνος του εξελίχθηκε από ζώο και έγινε άνθρωπος. Όλα αυτά τα πράγματα ήδη είναι οι διδασκαλίες του ψευδοπροφήτου μέσα στους αιώνες. Ας το αντιληφθούμε και αν εγκολπωνόμεθα αυτές τις θεωρίες, τις ψευδοθεωρίες, για να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από την ευθύνη έναντι Θεού και ανθρώπων, να απαλλάξουμε τη σκέψη μας ότι έχουμε ανάσταση νεκρών, ότι είμαστε εικόνα του Θεού, ότι θα κριθούμε και ότι θα ζήσουμε στην αιωνιότητα, πλάθουμε αυτά τα ψεύτικα πράγματα, αυτά τα παραμύθια, ή αν τα πλάθουν κάποιοι ψευδοπροφήτε, εμείς τα εγκολπωνόμεθα, γιατί είναι ευχάριστα, γλυκά παραμύθια. Όλα αυτά όμως, σας ξαναλέγω αγαπητοί μου, είναι προϊόντα του ψευδοπροφήτου. Και πλανά, συνεχίζει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, τους κατοικούντας επί της γης, δια τα σημεία αεδόθη αυτό που είσαι ενώπιον του θηρίου, λέγον της κατοικούσι επί της γης, ποιήσε εικόνα το θηρίο, ως είχε την πληγήν της μαχαίρας και έζησε. Πλανά αυτούς που κατοικούν επάνω στη γη με αυτά τα θαύματα που του εδόθηκε να κάνει, λέγοντας στους ανθρώπους της γης να κάνουν εικόνα εις το θηρίο και να την προσκυνήσουν, δηλαδή στον Αντίχριστο, ο οποίος είχε την πληγή της μαχαίρας και έζησε. Ενθυμίστε, παλιά το είχαμε πει ότι ή ο ίδιος αναισθήθη από ένα θαυμάσιμο τραύμα ψευδοανάστασης, ή κάποιον εκ των υπασπιστών του και των υπηρετών του ανέστησε, σας το είχα πει αυτό περασμένα, και έτσι θα δημιουργήσει την εντύπωση ότι δύναται και από τους νεκρούς να αναστήσει. Και τότε αυτό θα επικαλείται ο ψευδοπροφήτης, και έτσι να προσκυνηθεί δια εικόνος ο Αντίχριστος. Ποιους πλανά? Όλους τους ανθρώπους της γης, εκτός φυσικά από τους εκλεκτούς. Οι εκλεκτοί είναι ο λαός του Θεού. Και σας είπα την περασμένη Κυριακή, θα το πω άλλη μία φορά, ότι ο εκλεκτός λαός του Θεού δεν συμπίπτει με τους κατοίκους ενός χριστιανικού κράτους. Εάν είμεθα 9 εκατομμύρια οι Έλληνες, για να πάρω την δική μας πραγματικότητα, βέβαια ενευρία ενία, ενευρυτάτη ενία, ασφαλώς είμεθα λαός του Θεού. Αλλά ο εκλεκτός λαός του Θεού, που δεν θα προσκυνήσει τον Αντίχριστον και θα είναι έτοιμος να υποστεί κάθε μαρτύριον, δεν συμπίπτει αυτός ο λαός, ο εκλεκτός του Θεού, εις αριθμόν, με τον αριθμό των 9 εκατομμυρίων χριστιανών βαπτιστέντων εδώ στον ελλαδικό μας χώρο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα το πω άλλη μια φορά, δεν συμπίπτει ο λαός του Θεού με το λαό ενός χριστιανικού κράτους. Δεν συμπίπτει. Αυτό πρέπει να μας βάλει σε σκέψη αν ανήκουμε πράγματι στο λαό του Θεού, και να μην καυχόμεθα ότι είμαστε και μάλιστα ορθόδοξοι χριστιανοί, βαπτισμένοι, και ότι με αυτόν τον τρόπο θα σωθούμε οπωσδήποτε. Οι εκλεκτοί λοιπόν δεν θα παρασυρθούν από όλες τις απάτες που θα δημιουργήσει ο ψευδοπροφήτης. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, πλανά,
τους εν τη γη την διηνεκή κατοίκηση της καρδίας έχοντας. Τους γάρ εν ουρανό και κτημένου στο πολίτευμα ου καπατά η αίσθηση, εισφαλισμένους ακριβώς τι προαναφωνήσει της αυτού ελεύσεως. Το οποίον αν το εξετάσουμε θα δούμε ότι είμεθα εις την περίπτωση να πλανηθούμε. Τους εν τη γη τη διηνεκή κατοίκηση της καρδίας έχοντας. Αυτοί που έχουν κοσμικό γήινο φρόνημα. Χριστιανός, ναι, πηγαίνει στην εκκλησία, θέλετε, εξομολογείται, θέλετε, κοινωνεί, αλλά έχει κοσμικό φρόνημα. Σκέπτεται κοσμικά πάντοτε. Πάρα πολλοί χριστιανοί μας, οι οποίοι ζουν κάποια μυστηριακή ζωή, ώστε λοιπόν εκείνοι οι οποίοι έχουν το κοσμικό φρόνημα, χριστιανοί μας, αυτοί θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα πλανηθούν. Αν έπρεπε να ερευνήσουμε ανάμεσα στους ακροατάς μας, τους αποψινούς, τους παρόντες, και εγώ ο ίδιος που σας ομιλώ, δεν ξέρω αγαπητοί μου πόσο ποσοστό κοσμικού φρονήματος έχουμε μέσα μας. Αυτό σας ανησυχεί? Εμένα προσωπικά με ανησυχεί. Με ανησυχεί πάρα πολύ και νομίζω ότι οφείλουμε να μας ανησυχεί. Το καταλαβαίνουμε εύκολα αυτό όταν βλέπει κανένας από πολύ χοντρά πράγματα. Χοντρά, όχι λεπτά. Πώς παρασύρονται οι χριστιανοί μας? Όταν επί παραδείγματι τους βλέπετε να πηγαίνουν να ακούν μία Αθανασία Κρικέτου, όταν πηγαίνουν σε ένα Χρήστο από το Γάζορο να συμβουλευτούν ή να επιτύχουν μια θεραπεία τους, θαύματα κάνουν αυτοί. Είναι ψευδοπροφήτες όμως. Είναι ψευδοπροφήτες. Όταν ακόμη δημοσιεύονται κατά καιρού στις εφημερίδες διάφορα πράγματα ή από τα μέσα ποικίλης ενημερώσεως προβάλλονται διάφορα πράγματα, διάφορες θεωρίες, βλέπετε τους ανθρώπους αμέσως και παρασύρονται. Αμέσως. Φοβάμαι ότι αν ήρθε το αληθές πρόσωπο του ψευδοπροφήτου, γιατί όλα αυτά είναι πρόδρομοι του ψευδοπροφήτου, εάν ήρθε το αυτός ούτως ο ψευδοπροφήτης, φοβάμαι ότι μεγάλες μάζες χριστιανών θα παρεσύροντο ευκολότατα. Εγώ σας ειδοποιώ, όπως ο Κύριος λέει, εγώ προήρηκα ημίν, σας το είπα, εγώ ειδοποιώ, και το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Άνθρωποι που ακούν τους λόγους αυτούς εδώ, σε κάποια δεδομένη στιγμή τους βλέπετε και παρασύρονται. Δηλαδή οι χριστιανοί μας είναι αστήρικτοι. Δεν έχουν ρίσματα, δεν έχουν στήριγμα, δεν έχουν βάση, δεν είναι εδρεωμένοι. Εδώ λέγει ακόμα ότι θα κάνει το θηρίον, να το ψευδοπροφήτης, να προσκυνηθεί το θηρίο, και λέγει «ο», εκείνο το αναφορικό «ο», δασία οξία, που σημαίνει το θηρίον, φυσικά όπου αναφέρεται στο θηρίον, αλλά κατόπιν θα πει εις αρσενικών αναφορικών, θα πει «ως», ο οποίος. Δηλαδή, ενώ ομιλεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και καλυμμένα πάντοτε περί θηρίου, αφήνει να υπονοηθεί ο Αντίχριστος, ο οποίος διαρκώς καλύπτεται υπό την προσιγορία, υπό την ονομασία θηρίων. Αλλά ίσως θα πείτε, τι ακριβώς είναι στο βάθος όλων αυτών πραγμάτων? Μου φαίνεται πως είναι η τρίτη φορά, και αν χρησιμοποιήσω και το τελευταίο θέμα από τα περσινά, είναι η τετάρτη φορά που θα το πω. Η τετάρτη φορά στα δύο περασμένα θέματα, σήμερα τρεις και το τελευταίο θέμα πριν κλείσουμε
τα περσινά μας, τις περσινές μας ομιλίες. Είναι η τελική προσκύνηση, αγαπητοί μου, προσώπων. Δηλαδή το πρόσωπο του Αντιχρίστου, αλλά μέχρι που να φτάσουμε εκεί θα είναι διάφορα πρόσωπα. Ο Αντίχριστος θα είναι πολιτικών πρόσωπων. Μάλιστα τελειώνουμε περίπου με τα θέματα μας αυτά γύρω από το τι γράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, για να δούμε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, πως τα ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας με σπουδαία χαρακτηριστικά γύρω από το πρόσωπο του Αντιχρίστου, εξαιρετικώς αποκαλυπτικά, ότι θα είναι Εβραίος, ότι θα είναι έτσι, θα είναι έτσι, θα είναι έτσι, θα είναι σοφός, θα είναι φιλάνθρωπος, θα είναι, που δεν τα αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, αλλά άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, τότε με πολύ ευκολία θα προσκυνηθεί ως πολιτικών πρόσωπων. Πώς έχουμε τους πολιτικούς που μας κυβερνούν? Ως πολιτικών πρόσωπων που θα κυβερνήσει τον κόσμο, με αυτήν την έννοια θα προσκυνηθεί. Τύποι όμως του Αντιχρίστου είναι εκείνοι που ζητούν, που κυβερνούν τις τύχες των ανθρώπων καθιονδήποτε τρόπο να προσκυνηθούν και να γίνουν αποδεκτοί από τους ανθρώπους ως αυθεντίες, εις βαθμόν που εάν λείψουν να μην δίνονται να αντικατασταθούν, ή ότι αν έχουμε αυτούς τους κυβερνώντες δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Και το λέγει σαφώς η Αγία Γραφή: επικατάρατος άνθρωπος ο πάσο ελπίζων επάνθρωπον. Καταραμένος ο άνθρωπος που έχει τις ελπίδες του σε άνθρωπο. Και όταν λέγει εδώ ελπίδες, με την έννοια την απόλυτη, όχι με τη σχετική, όπως λέμε έχω την ελπίδα μου στο γιατρό να με κάνει καλά. Αυτό αν το πούμε με την σχετική έννοια, δεν προσκρούμε στο θέλημα του Θεού, διότι βάζουμε τον Θεό και μετά βάζουμε τον γιατρό. Αν το θέλετε, για να μην θορυβηθείτε, όταν λέγει η Σοφία Σειρά: παιδί μου, όταν αρρωστήσεις προσευχήσου εις τον Θεό και πήγαινε στον ιατρό. Με αυτήν την έννοια, την σχετική, βέβαια μπορούμε να υπούμε έχω την ελπίδα μου εις τον γιατρό. Όταν πω όμως ότι δεν πιστεύω εις τον Θεό, αλλά η απόλυτη ελπίδα μου είναι ο γιατρός, τότε βεβαίως απολυτοποιώ τα πράγματα και τότε βεβαίως προσκυνώ τον ιατρό. Κάνω προσκύνημα στον ιατρό, γιατί τον θεοποιώ τον ιατρό. Έτσι θα θεοποιήσω και τους πολιτικούς άρχοντας, όποιοι και να είναι. Μπορεί να είναι αξιόλογοι άνθρωποι, μπορεί να είναι σπουδαίοι άνθρωποι, εφόσον όμως θα απολυτοποιήσω με τη δράση τους, ενεργές τους, τότε πέφτουμε στην κεσαρολατρεία ως προδρομική κατάσταση της λατρείας και προσκυνήσεως του Αντιχρίστου. Και δόθη αυτό. Ποιο αυτό δοτική? Το ψευδοπροφήτη. Δηλαδή στον ψευδοπροφήτη. Και δόθη αυτό. Πνεύμα δούνε τη εικόνη του θηρίου, ή να κελαλήσει η εικόνη του θηρίου και ποιήσει όσοι, εάν μη προσκυνήσωση τη εικόνη του θηρίου ή να αποκτανθώσει. Άλλο σημείο λοιπόν εδώ του ψευδοπροφήτου είναι η ζωοποίηση της εικόνος του Αντιχρίστου με το να την καταστήσει ομιλούσα προκειμένου να προσκυνηθεί. Παράξενο. Να γίνει δηλαδή η εικόνα του Αντιχρίστου, να ζωγραφηθεί η εικόνα του Αντιχρίστου και η εικόνα αυτή να αρχίσει να ομιλεί. Πώς θα ομιλεί, λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας, γιατί όλοι οι ερμηνευτές και οι νεότεροι ανατρέχουν στην ιστορία, εφόσον η παρουσία του ψευδοπροφήτου και του Αντιχρίστου σας ανέφερα είναι σε όλους τους αιώνες. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας: ιστόρητε πολλάκις
γοητείες λαλήσε διεικόνων και ξωάνων, διάτε Απολωνίου, του Τιανέως εννοείται, διάτε εταίρων δαίμονας, είμαι δε και δια νεκρών σωμάτων. Υπήρξαν μεγάλοι μάγοι μέσα στην ιστορία, ο Σίμων ο μάγος, ο Απολώνιος ο Τιανεύς, περίφημος μάγος, καταπληκτικός. Κάποτε βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια ο Απολώνιος ο Τιανεύς και για μια στιγμή μένει σε μια μετέωρη στάση και λέγει, αυτή την ώρα δολοφονείται ο αυτοκράτορ. Ύστερα από ένα μήνα που ήρθε πλοίο από την Ιταλία, εδόθηκε είδηση ότι ο αυτοκράτορ την ίδια ημέρα και ώρα που είπε ο Απολώνιος ο Τιανεύς, είχε δολοφονηθεί ο αυτοκράτορ. Αυτά όμως δεν είναι περίεργα, διότι ο πνευματισμός είναι ένα πάρα πολύ πρόχειρο παράδειγμα. Εκπλήσεστε πως μπορεί μια εικόνα μπορεί να ομιλεί. Δεν έχετε παρά να πάτε, μη πάτε ποτέ, Θεός να φυλάξει, έκφραση είναι, σε μια πνευματιστική συνεδρίαση, να δείτε πως τα αντικείμενα μπορούν να ομιλούν, να κινούνται και να εκφράζουν σκέψη. Από το πιο, θα λέγαμε, αρχάριο και στοιχειώδες τραπεζάκι του πνευματισμού, που εγώ θα ευχόμουν κανείς να μην είχε πάει, φοβάμαι όμως μήπως από τους φίλους ακροατάς ίσως να έχουν βρεθεί, ιδίως γυναίκες, και που το κάνουν αυτό σαν μια τροποντινά, σαν μια διασκέδαση, να ρωτήσουμε το τραπεζάκι να μας πει μερικά πράγματα. Δεν είναι παρά ένα μικρό τραπεζάκι που βάζουν τα χέρια τους επάνω και το τραπεζάκι αυτό μετά αρχίζει να μετακινείται, να ανασηκώνεται και να χτυπάει το πόδι του ή τα πόδια του και να δίδει συνθηματικές απαντήσεις, όπως επί παραδείγματι αν θα βρέξει αύριο. Και το τραπεζάκι, να πούμε δε στο τραπεζάκι ότι αν θα βρέξει να χτυπήσει δύο φορές, αν δεν βρέξει να χτυπήσει μία φορά τα πόδια και να χτυπάει το πόδι αναλόγως, και έτσι να πραγματοποιείται την άλλη μέρα ο καιρός για τον οποίο ζητήσαμε πληροφορία από το τραπεζάκι. Το τραπέζι έχει συνείδηση? Μπορεί να μιλάει, να απαντάει δηλαδή? Έχει σκέψη? Αν είναι δυνατόν, είναι ο διάβολος, αγαπητοί μου, ο διάβολος που μιλάει δια του τραπεζιού, που δίνει αυτές τις πληροφορίες. Είναι ο διάβολος? Έτσι έχουμε αντικείμενα που μετακινούνται, έχουμε αντικείμενα τα οποία δημιουργούν μουσική, να βγαίνει μέσα από ένα καλάθι μουσική, να γίνονται πετροβολητά. Τα αντικείμενα να παίρνουν διαφορετικών βάρος, αντικείμενων βάρους ενός κιλού να γίνεται βάρους 100 κιλών και αντικείμενων βάρους 100 κιλών να γίνεται βάρους ενός κιλού και ούτω καθεξής. Μη σας φαίνεται παράξενο? Αυτά γίνονται συνεχώς. Διαβάστε βιβλία σχετικά, θα το ειδείτε αυτό. Μη πάτε ποτέ σε πνευματιστική συνεδρίαση που συμβαίνουν αυτά, διότι θα κάνατε πολύ μεγάλη αμαρτία, έστω και από περιέργεια αν πήγαινε κανείς. Μα το ξέρετε, ειδοποιώ. Αλλά σας το είπα, δεν έχετε παρά να πάτε σαν σχήμα λόγου, για να σας πω ότι τι το εκπληκτικό, δηλαδή, τι το εκπληκτικό. Έτσι οι άνθρωποι, θα το έλεγα έτσι σήμερα, όταν ο πνευματισμός πια βγει στο πεζοδρόμιο, όταν δηλαδή πνευματιστικό το τρόπο θα ενεργεί ο ψευδοπροφήτης, όπως και ενεργούν σήμερα ψευδοπροφήτες πνευματιστικό το τρόπο και κάνουν θαύματα, τι το περίεργο να πλανώνται οι άνθρωποι και να πούν, ιδού η αλήθεια, η εικόνα αυτή ομιλεί, ιδού η αλήθεια, αυτός ο Αντίχριστος δηλαδή είναι αληθής. Θα τον προσκυνήσουμε λοιπόν. Μάλιστα, επιτρέψατε μου εδώ σαν παρένθεση να σας έλεγα και το εξής, ότι ακόμα και σε πνευματικά πράγματα δικά μας, της πίστεώς μας, θρησκευτικά πράγματα, όταν κάποτε σας πούν κάτι, δεν δείχνεται πίστη αλλά ευπιστία. Αγαπητοί μου, δεν σας λέγω να είσαστε άπιστοι άνθρωποι. Θεός να φυλάξει. Ο Θεός να φυλάξει. Όχι όμως εύπιστοι. Όχι με την πρώτη ευκολία
όταν κάτι μας παρουσιάσουν να το προσκυνήσουμε. Το ακούτε αυτό, σας παρακαλώ? Είναι μερικοί άνθρωποι που αγυρτικά κινούνται. Αγυρτικά κινούνται. Όταν παρουσιάζουν, δεν ξέρω, ότι αυτός ο Σταυρός έπαθε μια αναλύωση, επί παραδείγματι. Θυμάμαι κάποτε μια τέτοια περίπτωση που ένας και δυστυχώς ήταν ιερεύς στην Αθήνα και συνεργάζεται με έναν τέτοιον μάγον, ο οποίος έφτιαχνε σταυρούς από ειδικό ξύλο, γιατί αυτό του υπηγόρευε η μαγική του τέχνη, από τον Όλυμπο αυτό το ξύλο, δεν θυμούν τι ξύλο ήταν, και έκανε σταυρούς και με τον τρόπο αυτόν υπεστήριζε μερικά πράγματα ότι οι σταυροί αυτοί πετυχαίνουν εκείνο και εκείνο και εκείνο, και τους ανθρώπους τους έστελνε αυτός ο ιερεύς, πήγαιναν να εξομολογηθούν και τους έστελνε ο ιερεύς εις αυτόν τον άνθρωπο που ήταν μάγος. Ξέρεις τι θα πει να πας να εξομολογηθείς και να σε στείλει σε έναν τέτοιο μάγο ο ιερεύς? Με φυλάξει ο Θεός. Σας φαίνεται περίεργο? Καθόλου περίεργο. Τι νομίζετε ότι είναι οι φωτισμένες που υπάρχουν στην Αθήνα? Τι νομίζετε ότι είναι? Ή ακόμη δεν το ξέρατε που αυτή την Αθανασία Κρικέτου την επισκέπτονται και ιερείς και επίσκοποι ακόμη, και την παρεδέχονται ιερείς και επίσκοποι ακόμη? Και τι ήταν το λεγόμενο αυτό το φαινόμενο, πως το λέγεται στην ιατρική, που όταν δερμογραφία, κάπως έτσι λέγεται, δεν θυμάμαι ακριβώς πως τον όρο, που επάνω στο δέρμα κανείς με ένα αντικείμενο αιχμηρών, άμα χαράξει ελαφρώς, ερεθίζεται και παρουσιάζει διάφορα σχέδια, γράμματα, ό,τι κανείς θα κινήσει με το αιχμηρό όργανο επί του δέρματος. Δερματογραφία, έτσι λέγεται. Και το εκμεταλλευόταν αυτή η γυναίκα χρόνια ολόκληρα για να πλανά τους ανθρώπους. Τι το περίεργο, τι το παράξενο. Αδελφοί μου, προσέχετε. Θα είμαστε πιστοί, όχι εύπιστοι. Όταν ο άλλος σας φέρνει σταυρό και σας λέει, ξέρεις, να και τούτο και εκείνο, είναι εικόνα ή ένα αντικείμενο, προσοχή. Πολλοί πλάνοι υπάρχουν στον κόσμο αυτό. Πολλοί πλάνοι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τα μάτια μας να είναι ανοιχτά για να μην πλανηθούμε και προσκυνήσουμε αντί των Χριστών, προσκυνήσουμε τον διάβολο. Σας είπα όμως ότι θα ασκηθεί αυτή η πλάνη και η πειθώ. Όταν δεν πειθούν οι άνθρωποι, τότε θα χρησιμοποιηθεί η βία και ο εξαναγκασμός. Και τότε όλη αυτή η ιστορία θυμίζει τη χρυσή εικόνα του Ναβουχοδονόσορος. Τύπος είναι η εικόνα η χρυσή του Ναβουχοδονόσορος με τους τρεις παίδες. Κλήθηκαν τότε, όπως θα γνωρίσετε από την ιστορία του Δανιήλ, κλήθηκαν λαοί, φυλές, γέννη, και ποιοι δεν εκλήθησαν στην Βαβυλώνα να προσκυνήσουν σε μια ανοιχτή πεδιάδα τη χρυσή εικόνα. Και δόθηκε το σύνθημα: όταν η μουσική θα πεανίσει εκείνα και εκείνα, τότε θα πέσουν όλοι να προσκυνήσουν. Τρία αναστήματα δεν προσκύνησαν, έμειναν όρθιοι. Ήταν οι τρεις παίδες. Τολμήσατε εσείς να μην προσκυνήσετε? Ναι, βασιλέα, λέγουν οι τρεις παίδες. Ναι, έχουμε διδαχθεί μόνο τον αληθινό Θεό να προσκυνούμε και όχι ανθρώπους. Σε υπηρετούμε πιστά, αλλά δεν μπορούμε να σε προσκυνήσουμε. Δεν μπορούμε να προσκυνήσουμε τη χρυσή εικόνα που έστησε. Και τότε, γεμάτος θυμό, τους επέταξε μέσα στο καμίνι του πύρος και γνωρίζετε το θαύμα το παρακάτω που δεν εκάλυψαν. Έτσι έχουμε εδώ τον εξαναγκασμό. Ήθελε τότε ο Ναβουχοδονόσορ να δημιουργήσει ενότητα των λαών, των ανομοιογενών λαών, ενότητα για να διατηρήσει την αυτοκρατορία του. Την μέθοδο του Ναβουχοδονόσορος την αντέγραψαν οι Πέρσες, μετά την αντέγραψαν οι αρχαίοι Έλληνες με τον Μέγαρο Αλέξανδρο και μετά την αντέγραψαν οι Ρωμαίοι. Οι αρχαίοι Έλληνες, βέβαια, πλην του Αντιόχου του Επιφανούς,
δεν ζήτησαν τη σαρολατρία, αλλά οι Ρωμαίοι ζήτησαν την κεσαρολατρία ακριβώς για να δημιουργήσουν εθνική ενότητα του απεράντου ρωμαϊκού κράτους, ώστε να υπάρχει η ενότητα με θρησκευτική διάσταση εις το πρόσωπο του αυτοκράτορος. Αυτό θα κάνει και ο Αντίχριστος για να κυβερνήσει ολόκληρη τη γη μας. Θα είναι σημείο ενότητος των λαών η προσκύνηση του Αντιχρίστου. Μη σας φαίνεται παραμύθι. Έχουμε τα ιστορικά προηγούμενα. Λέγει αυτός ο Κύριος και ειδοποιεί, όταν ουνίγεται, προσέξτε, το βέλιγμα της ερημόσεως το ρηθέν δια Δανιήλ του προφήτου, εστός εν τόπο Αγίο, ο αναγνώσκων νοήτο. Βλέπετε το συνθηματικό, ο αναγνώσκων νοήτο. Αυτός που διαβάζει ας καταλάβει. Αυτό που σας είπα την περασμένη φορά, μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα λέμε ανοιχτά. Ο αναγνώσκων ή ο ακούων νοήτο. Τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν εις τα όρη. Ποιο είναι αυτό το βδέλυγμα της ερημόσεως, το ρηθέν, το υποθέν δια Δανιήλ του προφήτου? Τι γράφει ο προφήτης Δανιήλ? Σε τρία σημεία θα σας πω ένα μόνο σημείο. Και επί το ιερόν βδέλυγμα των ερημόσεων, σημειώνει ο Δανιήλ. Τι εννοούσε όταν ο Κύριος ερμήνευε τον Δανιήλ? Ότι εις το ναόν του Σολομώντος θα εστίνεται το άγαλμα του αυτοκράτορος. Μην ξεχνάτε δε ότι όταν ο Κύριος ομίλει αυτοκράτορο στη Ρώμη, ο αυτοκράτορος της Ρώμης είχε κατοχήν εις το έδαφος της Παλαιστίνης. Ο αναγνώσκων νοήτο. Αυτός που διαβάζει ας καταλάβει. Και όταν γράφουν οι Ευαγγελιστές τα Ευαγγελιά τους, ο αναγνώσκων νοήτο. Έτσι, εις το ναόν, το ναόν του Σολομώντος, θα εστίνεται το άγαλμα του αυτοκράτορος προς προσκύνηση, δηλαδή και σαρολατρία. Αγαπητοί μου, λίγα χρόνια πριν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, πάλι από τους Ρωμαίους, ο ναός του Σολομώντος, που μέσα δεν έμπαιναν λαϊκοί, πολλό δε μάλλον γυναίκες, μόνον ιερείς, και στα Άγια των Αγίων μόνος ο αρχιερεύς, και αυτός μια φορά το χρόνο, εκεί εστήθηκε το άγαλμα του αυτοκράτορος και του Διός. Σας κάνει εντύπωση? Αλλά αυτό είναι το βδέλυγμα της ερημόσεως, δηλαδή ότι ο ναός πλέον ερημώθηκε και είναι βδέλυγμα αυτό το οποίο τον κατέστησε έρημο το ναό. Ποιο είναι το βδέλυγμα? Το άγαλμα του αυτοκράτορος ή το άγαλμα του Διός που στήθηκε εκεί πέρα? Μην ξεχνάτε ότι πάνω από τον τάφο του Χριστού έγινε ναός της Αφροδίτης για να εξαφανιστεί η μνήμη του τάφου του Χριστού. Το ακούσατε? Εστήθηκε, εκτίστηκε ναός της Αφροδίτης για να γίνονται ασχημίες και βρωμιές, για να μην υπάρχει η μνήμη του τάφου του Χριστού. Αυτά έκαναν οι ειδωλολάτρες. Αλλά το μάτι του Δανιήλ, και φυσικά και του Κυρίου που ερμηνεύει τον Δανιήλ τον προφήτη, διαπερνά τους αιώνες, αγαπητοί μου, και φτάνει εις τον Αντίχριστον, τύπος του οποίου υπήρξε ο αυτοκράτορ του οποίου στήθηκε το άγαλμα στο ναό του Σολομώντος. Και γράφει τώρα ο Απόστολος Παύλος, ώστε αυτόν, ποιον αυτόν, τον Αντίχριστον, τον άνομον, Β' Θεσσαλονικής 2,4, ώστε αυτόν εις το ναόν του Θεού. Ποιος είναι ο ναός του Θεού? Ως Θεόν καθίσε. Απόστολος Παύλος, Καινή Διαθήκη, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός, θα καθίσει και θα προσκυνηθεί εις το ναόν του Θεού και θα αποδεικνύει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Επιτρέψετε μου, αν και θα επανέλθω στον Απόστολο Παύλο προσεχώς, αλλά εδώ τώρα κάπως έτσι περιστασιακά,
Θα λέγαμε ότι ο ναός, ποιος θα είναι, ρωτάει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ποιος θα είναι. Έκανε τις κατηχήσεις του μέσα στο ναό της Αναστάσεως που είχε χτίσει η Αγία Ελένη στα Ιεροσόλυμα γύρω στο 350. Και λέγει, ποιος ναός, αυτός εδώ ο ναός που ήμεθα, μη γέννητο, λέγει, όχι, όχι, όχι. Θα κτίσει ο Αντίχριστος το ναό του Σολομώντος και εκεί θα προσκυνηθεί. Ο ναός του Σολομώντος δεν χτίστηκε ακόμη, θα κτιστεί, είναι στα σκαριά. Είναι το όνειρο των Εβραίων. Μάλιστα τις πέτρες τις έχουν έτοιμες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γιατί βέβαια οι πέτρες θα είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο εξής λόγος, ότι δεν πρέπει να, κατά την παλαιά κατασκευή του ναού, να οικούεται σφύρα και καλέμι εις τον τόπον που θα εκτίζεται ο ναός. Έπρεπε να πελεκηθούν οι πέτρες σε μακρινή περιοχή. Έτσι έκτισε ο Σολομών των ναών, των ομώνυμων. Έτσι τον έκτισε. Αλλά θα τα πούμε πιο καλύτερα προσεχώς. Αλλά όμως, αγαπητοί μου, έτσι λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Δεν μας το καθορίζει όμως ο Απόστολος Παύλος. Μήπως καθίσει και εις τον ναόν του Θεού, δηλαδή σε χριστιανικό ναόν. Νεότεροι ερμηνευτές εκφράζουν τον εξής φόβο και τρομάξτε. Εγώ όταν το διάβασα τρόμαξα. Μήπως ήδη πρόδρομοι του Αντιχρίστου κάθονται και σε ορθοδόξους ναούς και τιμώνται, ενώ στην πραγματικότητα από μέσα τους είναι αντίχριστοι. Μήπως δηλαδή ενεργεί ο Αντίχριστος ακόμη και εις ορθοδόξους ναούς. Ο νόνο είπε, ποιος καταλαβαίνει. Αγαπητοί μου, υπάρχει και αυτός ο φόβος. Ο Πλίνιος ο νεότερος, ο οποίος ήταν έπαρχος της Βυθινίας, ο γνωστός ως Λόγιος που έχουμε τα έργα του στην Λατινική, έζησε το 111-113, έδρασε στην Βυθινία, 111-113 μετά Χριστόν φυσικά. Αυτός ο Λόγιος έστειλε μία περίφημη επιστολή, την οποία διασώζει ο Ευσέβιος ο Κεσαρίας στην εκκλησιαστική του ιστορία στον τρίτο τόμο. Μια περίφημη επιστολή στον Τραϊανό, που είχε εξαπολύσει τρομερών διωγμών εναντίον των χριστιανών, και του γράφει ο Πλίνιος: «Έξω του μη βούλεσθε αυτούς ειδωλολατρήν, ουδέν ανώσιον εν αυτής ευρικαίνε». Δεν υπάρχει, λέει, τίποτα να βρει κανείς αυτούς ανώσιο, αμαρτωλό, κακόηθες. Δεν είναι, λέγει, ούτε μοιχοί άνθρωποι, ούτε πόρνοι, ούτε φωνής οι χριστιανοί. Έξω από ένα σημείο δεν ειδωλολατρούν, δεν προσκυνούν τους θεούς. Που σημαίνει ότι οι πιστοί και οι εκλεκτοί άνθρωποι ένα μόνο έγκλημα θα έχουν: δεν θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Αλλά ο Αντίχριστος θα στραφεί εναντίον των κατά έναν φοβερόν τρόπο. Ακούσατε? Και ποιοι πάντα? Ποιος? Ο ψευδοπροφήτης. Τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, είναι αδόσωση αυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί το μέτωπον αυτών. Θα κάνει, λέει, τους πάντας, μικρούς και μεγάλους, πλουσίους και φτωχούς, ελευθέρους και δούλους, όλες οι τάξεις των ανθρώπων, ώστε να τους βάλει χάραγμα ή στο δεξί χέρι σφραγίδα ή στο μέτωπο, που θα αποδεικνύεται ότι αυτοί ήδη προσεκίνησαν τον Αντίχριστον και θα φέρουν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Αλλά για αυτό το θέμα, αγαπητοί μου, επειδή η ώρα τελείωσε, πρώτο ο Θεός, θα μιλήσουμε την ερχομένη Κυριακή. Thank you.